Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε την κυβέρνηση μέσω του Διευθυντή Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου τη Δημοκρατία, τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαββά. Πριν το διάλειμμα, είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Κάζου μπέλε, έχουμε καταλάβει, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το θέμα με την εποπτική, τι εποπτικέ αρχέ, όπω μα τι εξήγησε και τι διαχώρισε ο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου. Πώ απαντά η κυβέρνηση σε αυτέ τι αντιδράσει? Κοιτάξτε, κύριε Σαββά. Η προτενόμενη, μάλλον η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη ενιαίας εποπτικής αρχής είναι, όπως καταδεικνύει και η μελέτη την οποία έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, και βάσει της μελέτης αυτής αλλά και βάσει των συστάσεων της Μάνιβαλ, της Γκρέκο και άλλων διεθνών οργανισμών, οι πλέον κατάλληλοι, καθότι αξιοποιούνται και θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα μέσα και δομές ελέγχου για να διασφαλίζεται μια ενιαία και ομοιόμορφη εποπτεία και άμεση αντίδραση στις περιπτώσεις αρνητικών πληροφοριών που απειλούν τη φήμη και την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας. Ένα αιμοδότη της οικονομίας μας που είναι ο τομέας της παροχής υπηρεσιών. Που έχει να κάνει με την προσέλκυση και ξένων επενδύσεων, και ξέρετε πόσο σημαντικές δραστηριότητες είναι αυτές για την οικονομία μας. Η μετεξέλιξη του υφιστάμενου πλαισίου θα ελαχιστοποιήσει το ρίσκο της δημιουργίας του καινού εποπτείας και των αρνητικών αντίκτυπων της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των δημοσιευμάτων στο εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε. Δεν είμαστε σε αντιπάθεση. Είναι εννοείται ένας τρόπος, κύριε Παπαδοπουλέ. Με κανένα πάροχο υπηρεσιών. Αντιθέτως, είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες τους. Θέλουμε να θωρακίσουμε τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών. Και πιστεύουμε ότι η ενιαία εποπτική αρχή, η εποπτεία των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών ενισχύεται και αναβαθμίζεται με την ανάθεση που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβουλίο της αρμοδιότητας στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η οποία από κοινού θα προβαίνει σε ελέγχους με τους οικείους επόπτες, αυτό να το πούμε, δηλαδή τον Δικηγορικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, για να υποπτεύει αυτές τις εταιρείες. Εκείνο που θα εξασφαλιστεί με αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του εποπτικού ελέγχου. Ναι, οι αντιδράσεις προκύπτουν κυρίως και σε θέματα. Ναι. Οι νόμοι, να το εξηγήσω λίγο για να το καταλάβουμε. Οι νόμοι, οι διαδικασίες, οι κανονισμοί να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εποπτείας ομοιόμορφα από όλους. Ναι. Εδώ είχαμε τους δικηγόρους να ελέγχουν τους δικηγόρους, τους λογιστές να ελέγχουν τους λογιστές, την κεφαλαία αγορά να ελέγχει εκείνους που είναι κάτω από την εποπτεία της. Τώρα θα υπάρχει μια ενιαία εποπτική αρχή που θα συμμετέχουν όλοι και θα εφαρμόζουν όμοια και ενιαία όλες τις εποπτικές οδηγίες. Ναι, και να εξηγήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, και στον κόσμο, πως δεν ήρθε μια καλή μέρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών ή οποιοδήποτε άλλος, και είπε: «Α, θα κάνουμε αυτές τις εποπτικές αρχές». Έγιναν πάρα πολλές αναφορές, ήρθαν κυρώσεις, είδαμε και ένα αμαρτωλό παρελθόν κάποιων, είτε λογιστών είτε δικηγόρων. Δεν θα κρύβομαστε εκεί πίσω από το δάχτυλό μας για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Παρόλα αυτά, όμως, ανοίγουμε τα αυτιά μας και στις αντιδράσεις των δικηγόρων, που θέτουν θέμα κινδύνου του δικηγορικού απόρριτου, κύριε Παπαδόπουλε, που γνωρίζουμε πάρα πολύ. Νομίζω καλά. Ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Η εποπτεία που θέλουμε είναι για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Θα μπουν εκείνες οι δικλείδες. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας να μπει σε κανένα δικηγορικό απόρριτο ή σε καμιά συνομιλία δικηγόρου με τους πελάτες του. Δεν είναι αυτά που ισχύουν. Εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει μια ενιαία εποπτική αρχή για όλους. Mm-hmm. Μια ενιαία εποπτική αρχή που θα συμμετέχουν πρώτα απ' όλα όλοι και θα εφαρμόσουν, σας είπα, τις διαδικασίες, τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς γύρω από την εποπτεία ομοιόμορφα, ώστε να έχουμε την έξοδε καλή μαρτυρία και επιτέλους να η φήμη της χώρας μας και η αξιοπιστία της χώρας να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα που θέλουμε για να διαφυλαχτεί το προϊόν μας, δηλαδή που είναι η παροχή των υπηρεσιών, να είναι η Κύπρος
ένας αξιόπιστος παροχέας υπηρεσιών, χωρίς μαύρες ώστε να σκιές από πάνω. προσελκύει Ναι. επενδύσεις Λοιπόν, και κύριε να Παπαδόπουλε, προσελκύει επενδύσεις γιατί δεν υψηλού επίπεδου. διαβουλευτήκατε, γιατί δεν υπήρξε διαβούλευση προηγουμένως πριν από την απόφαση χθες του Υπουργικού. Υπήρξε ενημέρωση, υπήρξε συζήτηση και κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον εκλεγέν Συμβούλιο των Δικηγόρων. Υπήρξε διαβούλευση και συζήτηση και με τον Σύνδεσμο των Λογιστών. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να παίρνει αποφάσεις. Και στη συνέχεια, κυρία Σάβα, θα γίνει διαβούλευση, γιατί χρειάζεται και νομοθετικές ρυθμίσεις για κάποιον εκ των αποφάσεων. Θα γίνει η διαβούλευση για τον τρόπο που θα γίνει η εφαρμογή Μάλιστα. αυτών των αποφάσεων. Κατανοητό, κατανοητό. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα του ριζοκαρπάσου, κύριε Παπαδόπουλε. Στο ότι επιβεβαιώθηκε και χθες, είδαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών. Ποια είναι τα διαβήματα της Λευκωσίας για τα όσα κάνουν οι κατοχικές αρχές στα σχολεία μας του ριζοκαρπάσου? Κοιτάξτε, έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα βήματα και τα φόρα στα οποία μετέχουμε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευθύνη στην Κομισιόν, στο Ευρωκοινοβούλιο, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Προβαίνουμε σε όλα τα διαβήματα και τις διαμαρτυρίες και προς τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας στο Ριζοκάρπασο, οι εγκλωβισμένοι μας στο Ριζοκάρπασο, έχουν τα ίδια δικαιώματα με οποιαδήποτε άλλα παιδιά στον κόσμο στην μάθηση. Και δεν θα τους παρενοχλεί κανένας αυτά τα δικαιώματα. Γιατί υπάρχει μια έξαρση, είναι η αλήθεια, από τον Μάιο και εντεύθεν, από το κατοχικό καθεστώς, πότε με το να μην επιτρέπουν στους επιθεωρητές να πηγαίνουν στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου, πότε να μην εγκρίνουν τους δασκάλους που διορίζονται Σωστό. Εκεί, πότε να μπαίνουν στις τάξεις όπως προχθές και να ελέγχουν το υλικό διδασκαλίας, τα βιβλία, τα τετράδια των παιδιών, στο θέμα της ιστορίας, στο θέμα της ελληνικής γλώσσας. Νομίζω λοιπόν. Αυτά δεν μπορεί να τα ανεχθεί κανένας διεθνώς και γι' αυτό προβαίνουμε σε όλες τις διπλωματικές και τα έντονα διαβήματα όπου μπορούμε να και έχουμε την δυνατότητα να προβούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχώρησε σήμερα για την Ολλανδία, έτσι? Είναι καθοδόν προς την Ολλανδία. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη εργασίας στην Ολλανδία. Τρεις οι βασικοί πυλώνες αυτής της επίσκεψης. Πρώτα, να συζητήσουμε με την Ολλανδία πολύ σοβαρά και σημαντικά θέματα ευρωπαϊκά που έχουμε ενώπιό μας. Μάλιστα. Και ανάμεσα σε αυτά είναι και οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεύτερον, είναι οι διμερείς μας σχέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές με την Ολλανδία, καθότι και η Ολλανδία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών που εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, για να το διασυνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε. Ναι. Αλλά και το τρίτο που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόσο με τον βασιλιά Βίλιαμ Αλεξάνδερ όσο και με τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, το Κυπριακό, γιατί η Ολλανδία είναι μια χώρα που έχει και διατηρεί άριστες σχέσεις με την Τουρκία και αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν πάρα πολλοί χώρες ευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν όπως καλή η Ολλανδία, σχέση, η Γερμανία, Τουρκία. Που έχουν σχέσεις και επηρεάζουν την Τουρκία ή μπορούν να συνομιλήσουν με την Τουρκία, να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, προς την κατεύθυνση της επιτυχίας του έργου της κυρίας Ακόμη Ολική, μια επαφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να επαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο κράτο Μοντανά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Και εγώ να σας ευχαριστώ.